είμαι σίγουρος, είναι η Λουσιάνα. Δεν το πιστεύω αυτό που έκανε. Καλά έκανα και τη χώρισα. Δεν καταλαβαίνω πώς μπόρεσε να κάνει κάτι τέτοιο, παιδιά. Φως φανάρι, από εκδίκηση. Δεν άντεξε που ο Γκονζάλο προτίμησε το συγκρότημα από εκείνη. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι είναι μια ντιβίνα. Εντάξει, και η Κατερίνα είναι μια ντιβίνα. Και δεν της αρέσει που λείπω. Όμως δεν επινόησε τέτοιες απατεωνιές. Άσε που η Λουσιάνα έγραψε ότι μου αρέσει ο Φακούντο Αράνα. Γκονζάλο, άμα την πιάσω θα την πνίξω. Ναι, και εγώ μαζί σου, φίλε. Δεν μπορείς να τις επιτεθείς κιόλας. Μόνο έτσι θα καταλάβει, Γκουίντο. Ναι, να της δώσουμε ένα καλό μάθημα. Μην ξεφύγουμε όμως. Ναι, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο. Όχι, όχι, σταθείτε, παιδιά. Δεν είναι σωστό να της κάνουμε ό,τι μας έκανε και εκείνη. Τι θες να πεις? Να τη βάλουμε σε πελάδες χωρίς να φανερωθούμε. Όχι, δεν συμφωνώ. Πρέπει να της δείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι από εκείνη. Παιδιά, ο Μπρούνο έχει δίκιο. Δεν έχω καμία σχέση με την αδερφή της κυρίας Ινές. Α, ναι! Μπορώ τότε να μάθω γιατί πήγατε στο σπίτι της για να της μιλήσετε. Να της μιλήσω, μα τι λέτε! Δεν καταλαβαίνω γιατί με παρακολουθείτε. Σας έδωσα κανένα δικαίωμα εγώ. Σας παρακολουθώ γιατί είστε ένας κοντοπίθαρος ψεύτης. Και υπέθεσα ότι έχετε κάποια σχέση με τη γυναίκα. Με ποια? Καθηγητά Μπαρκαρόλη, μια στιγμή. Τελικά πήγατε να συναντήσετε την αδελφή μου ή όχι? Όχι, Ινές, όχι, αλήθεια, όχι. Γιατί να πάω να δω την αδερφή σας? Εγώ το μόνο που έκανα ήταν να πάω να πληρώσω τον νίκη μου, όπως κάθε μήνα. Και η κυρία που πήγα να δώσω τον νίκη δεν έχει καμία σχέση με την αδερφή σας. Με λίγα λόγια, αυτός ο εξυπνάκιας λέει σαχλαμάρες, καταλαβαίνετε. Εμένα μην με λες εξυπνάκια, δεν λέω σαχλαμάρες, κοντοπίθανε. Πρόσεξε, πρόσεξε καλά πώς μου μιλάς, Σας παρακαλώ, ελάτε, ηρεμήστε. Κοντοπίθανε. Ησυχία, σας παρακαλώ, αρκετά και οι δύο. Αυτός ο καυγάς είναι γελίος. Έχετε δίκιο, κυρία μου, έχετε δίκιο. Σας υπόσχομαι, σας διαβεβαιώ ότι θα αποδείξω ποιος από τους δυο μας έχει δίκιο. Και αυτό θα το κάνω πολύ σύντομα. Έλα, αγάπη μου. Τα πήγες καλά. Πώς πήγαν όλα? Τέλεια πήγαν. Αλλά στεναχωρήθηκα που έμαθα πως η Πάτη δεν θα ξανατραγουδήσει. Α, ναι. Το έμαθα κι εγώ. Πρέπει να το ξανασκεφτείς, Πάτη, έτσι? Όχι, για ποιο λόγο να το σκεφτώ? Όταν κάνεις ένα τάμα πρέπει να το κρατήσεις. Ναι, αλλά είναι ένα τάμα που έκανες σε μια στιγμή που ήσουν απελπισμένη. Μα τι σχέση έχει αυτό, έχει μαμά? Σχέση. Ο Θεός είναι μεγαλοδύναμος. Έταξες κάτι τόσο σημαντικό επειδή αγωνιούσες που η Αντωνέλα ήταν άσχημα. Τώρα η Αντωνέλα είναι καλά. Έτσι? Είναι άδικο να μην τραγουδάς, να μην κάνεις αυτό που σου αρέσει εξαιτίας του τάματος. Είναι Σωστά. άδικο αυτό. Επίσης είναι άδικο να μας στερήσει τη δυνατότητα να σε ακούμε. Βέβαια, σε αυτό συμφωνώ με τον Εστέμπαν, έχει δίκιο. Είμαστε τρεις που διαφωνούμε με τις τάσεις σου. Εγώ όμως πήρα την αποφασή μου και πρέπει να την κρατήσω. Δεν τραγουδάω. Η αίμα τα έχει βάλει μαζί σου. Ναι, δεν ξέρεις πόσο έχει νευριάσει. Τι έπαθε πάλι αυτή η Λίθια? Είπε ότι δεν πρέπει να τη φέρεσαι άσχημα. Πότε τη φέρθηκα άσχημα εγώ? Την πρόσβαλες όταν τη είπες ότι δεν μπορεί να γίνει αρχηγός των Λαστιβίνας. Μα τι περίμενε, πες μου. Δεν ξέρω αν το τι περίμενε. Αλλά το θέμα είναι ότι μίλησε με πολύ άσχημα λόγια για σένα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ξέρεις, πιστεύω ότι την ενόχλησε που την έδιωξες όταν ήρθε ο θείος σου και σου πρόσφερε λουλούδια. Αυτό που την ενόχλησε είναι ότι δεν τα πρόσφερες εκείνη. Εντάξει, αυτό εννοείται. Από την άλλη όμως, μας είπε ότι να, δεν θέλει να γίνει μια απλή ντιβίνα όπως είμαστε εμείς οι δύο. Άντε! Αχ, πόσο τη λυπάμαι! Όχι, ψέματα, δεν τη λυπάμαι καθόλου. Αφήστε την κορίτσια, θα δείτε ότι θα έρθει μόνη της, γονατιστή και θα μου ζητήσει συγγνώμη. Να σου πω κάτι, Άντο. Κατά τη γνώμη μου, δεν νομίζω ότι θα το κάνει τελικά. Περιμένετε και θα δείτε. Δεν φοβάσαι που κάποια θέλει να σου πάρει τη θέση? Να φοβηθώ εγώ? Όχι, αγάπη μου. Ακόμα δεν γεννήθηκε αυτή που θα με κάνει να φοβηθώ. Ούτε αυτή που θα πάρει τη θέση μου στις Λαστιβίνες. Φεντερίκο είναι ο Ανδρές. Μπήκα στο σπίτι, έψαξα και βρήκα την ταυτότητά του που έγραφε καθαρά Ανδρές Ολιβιέρη. Ορίστε. Τον άτιμο. Πώς μπόρεσε να μας κάνει κάτι τέτοιο? Όχι, δεν φταίει αυτός. Το κακό το έκαναν αυτοί οι υπερήφημοι σεναριογράφοι που ήρθαν εδώ και το συμβούλεψαν πώς να κατακτήσει την Κάρμεν. Το συμβούλεψαν. Πείτε μου, ποια είναι τα δύο βήματα? Πρώτο βήμα είναι ο θάνατος. Α, ο θάνατος. Εννοείται. Δεύτερο βήμα, η εμφάνιση του διδύμου. Αυτοί οι δύο τον συμβούλεψαν. Α, Αντρεσί, το αγόρι μου. Δεν θα σου επιτρέψω να συνεχίσεις αυτό το σχέδιο, το ανήθικο. Ω, Γιάνκα, τι ύφος είναι αυτό, τι έχεις? Μη με τρομάζεις. Μόλις τα είδα όλα. Τι είδες? Τους είδα. Σ' ανακαλύψαμε, Λουσιάνα. Τι είναι αυτά που λέτε, παιδιά? Ανακαλύψαμε ότι εσύ είσαι αυτή που έστειλε τα email. Μην κάνεις την ανήξερη.
Λοιπόν, Λουσιάνα, μπορείς να μου πεις γιατί έγραψες ότι μου αρέσει ο Φακούντο Αράνα? Ο Φακούντο Αράνα, για το Θεό! Έλα, μίλα, άντε, παραδέξου το επιτέλους. Τι συμβαίνει, Γκουίντο, η κοπέλα σου έπεισε τελικά ότι εγώ έστειλα το mail? Αχ, Λουσιάνα, πιάστηκε στην παγίδα. Σε φωνάξαμε να έρθεις εδώ για να μας ακούσεις να μιλάμε για κωδικούς. Το κάναμε επίτηδες για να σε πιάσουμε. Θες να το εξηγήσω καλύτερα, μπας και το καταλάβεις. Μην με πιάνεις, Ζωσεφίνα. Σου είπαμε να έρθεις εδώ γιατί σε υποψιαζόμασταν. Και εσύ την πάτησες σαν ηλίθια. Εσείς είσαστε ηλίθιοι που με κατηγορείτε για κάτι που δεν έχω κάνει. Έλα, Λουσιάνα, μην το παίζεις θύμα, μικρή μου. Λουσιάνα, επιτέλους. Μην αρνείσαι κάτι που είναι ολοφάνερο. Εσύ το λες αυτόν Γκονζάλο που με γνωρίζεις καλύτερα από όλους? Ναι, επειδή σε γνωρίζω, στο λέω. Ξέρω ότι ήσουν εσύ. Λοιπόν, δεν ανέχομαι άλλο να μου φέρεστε σαν να είμαι καμιά απατεώνισσα. Δεν έστειλα κανένα mail. Στο καλό. Όχι, 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 δεν μπορώ να το πιστέψω. Και τώρα, τι κάνουμε? Γεια σου! Τι κάνεις εσύ εδώ? Ήρθα να σου πω ότι τελικά με έχεις καταπλήξει. Σε έχω καταπλήξει γιατί? Γιατί, αγόρι μου, είσαι πολύ ρομαντικός τύπος. Αλήθεια? Είμαι ρομαντικός, ε? Ναι, εννοείς τη φάση με τα λουλούδια? Τα λουλούδια που πρόσφερες στην ανιψιά σου. Ναι. Να σου πω κάτι. Πες μου. Οι θείοι μου δεν μου προσφέρουν τίποτα. Μήπως επειδή δεν αξίζεις λουλούδια? Εμένα αυτοί που μου προσφέρουν κάτι το κάνουν επειδή με θέλουν τρελά. Επίσης, με αγκαλιάζουν με τον ίδιο τρόπο που αγκαλιάζεις εσύ την Αντωνέλα. Τι θέλεις να πεις με αυτό? Τίποτα. Δεν θέλω να πω τίποτα. Ξέχασέ το. Καλησπέρα! Καλησπέρα! Είμαι από την εταιρεία φυσικού αερίου. Είστε η κυρία Άννα Τζινόμπιλη? Ναι, εγώ είμαι. Αχα! Μπορώ να περάσω μέσα να ελέγξω την παροχή? Σήμερα έχει σειρά το σπίτι σας. Με συγχωρείτε, αλλά ετοιμαζόμουν να βγω έξω. Δεν μπορείτε να περάσετε αργότερα? Να περάσω αργότερα. Κανένα πρόβλημα? Θα είσαστε εδώ? Ναι, ναι, θα είμαι εδώ. Καλώς, εντάξει. Θα ελέγξω άλλα σπίτια πρώτα και μετά το δικό σας. Τα λέμε αργότερα. Τα λέμε. Δεν ξέρω, το προαισθανόμουν, το φανταζόμουν, σαν να το ξέρα, δεν ήμουν σίγουρη. Αλλά όταν τους είδα, ένιωσα απέσια, καταλαβαίνετε, τρελάθηκα. Ήταν ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί. Ήταν φρικτό, μα καταλαβαίνετε. Όπως το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Τι? Το bestseller του Γκαρσία Μέντες, το βιβλίο. Μάρκες, άσχετε. Καλά, Μάρκες, δεν έχει σημασία. Δεν είσαι μόνη σου, Πιανκίτα. Έχεις εμάς. Θα σε βοηθήσουμε όπως πάντα, σ' αγαπάμε. Ναι. Κοίτα, εγώ θα σκεφτώ, θα βάλω στο φουλ τις μηχανές της φαντασίας μου και θα γυρίσουμε την κατάσταση προς όφελός μας. Ναι, και εγώ θα αγωνιστώ και θα κατακτήσω τον κόσμο. Και αν θες θα σου κατεβάσω τα άστρα. Όλα για σένα. Βέβαια. Όλα για σένα εγώ. Ναι. Όχι, σταματήστε, αρκετά, αρκετά. Τα χαρτιά έπεσαν πάνω στο τραπέζι. Και εγώ πρέπει να δω πώς θα βγω από αυτή την κατάσταση. Χωρίς να πληγωθώ. Αλλά μόνη μου. Μόνη. Θέλει να το κάνει μόνη? Μόνη. Αχ, Θεέ μου! Τέλος πάντων, προς το παρόν, πρέπει να το κρατήσουμε μυστικό. Α, μυστικό ακόμα, μαμά! Ναι, γιατί ο Λεάντρο θέλει να μιλήσει πρώτα με την Μπιάνκα για το χωρισμό. Αχ, να πω κάτι. Εγώ θα ήθελα να καταφέρετε να ξεπερδέψετε μια ώρα αρχύτερα. Ναι. Ναι, γιατί θέλω πολύ να πω στους φίλους μου ότι εσύ και ο Λεάντρο είσαστε μαζί. Το πρόβλημα είναι ότι ο Λεάντρο και η Μπιάνκα αντιμετωπίσανε προβλήματα, συνέβησαν πολλά μεταξύ τους. Γι' αυτό ο Λεάντρο δεν θέλει να είναι μαζί της. Τι πράγματα συνέβησαν? Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω, Πάτη. Πάντως ήταν πολύ, πολύ άσχημα. Συγγνώμη. Α, πώς πας? Θείε! Καλά? Ναι, καλά, πολύ Ούτια. Καλά τώρα που σε βλέπω. Κι εγώ χαίρομαι πολύ κάθε φορά που σε βλέπω. Ναι. Ναι, είμαστε φίλοι, έτσι? Ναι, είμαστε φίλοι. Άντε, έλα. Εντάξει. Τι συμβαίνει, θέλεις να μου πεις κάτι? Ναι, θέλω. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τι λέει η Έμα? Είναι μια χαζή. Λοιπόν, θα σου πω.
Εγώ πίστεψα ότι μια μέρα αυτή θα γινόταν αρχηγός των Λεσδιδίνας. Όμως με πρόδωσε, δυστυχώς. Σε πρόδωσε? Ναι. Έκατσε και είπε στην Πία και στην Κατερίνα απέσια πράγματα για μένα, θείε. Α, είναι και διπρόσωποι λοιπόν, ε? Ναι, διπρόσωποι. Επίσης είναι και χαζοί. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μιλάει έτσι για μένα στις φίλες μου, αφού είναι φυσικό ότι θα έρθουν να μου τα πούν. Άκου να σου πω. Θα πεθάνεις από τα γέλια μόλις το πω. Μου είπανε ότι ενοχλήθηκε πάρα πολύ όταν μου έφερες τα λουλούδια. Φαίνεται ότι θέλει να πάρει τη θέση μου παντού. Απίστευτη. Απίστευτη είναι. Mm-hmm. Από την άλλη, κάτι βρήκες πάνω της. Τι θες να πεις με αυτό? Ότι εσύ την επέλεξες. Γι' αυτό λέω, κάτι καλό θα έχει αίμα. Γιατί χαζή δεν είσαι. Στάσου, θείε. Τι προσπαθείς να μου πεις? Ότι σου αρέσει η αίμα? Αγάπη μου, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ευτυχισμένη με κάνεις. Λεάντρο, θα γίνουμε γονείς! Θα γίνουμε γονείς, αγάπη μου! Α, πόσο χαίρομαι, πόσο χαίρομαι! Μπιάνκα! Γεια σου, Λεάντρο, τι κάνεις? Είναι η Μπιάνκα εδώ? Όχι, όχι, δεν είναι, βγήκε. Φερότανε περίεργα, λες και η τρέλα τσαφ! Έφυγε απότομα. Καλά, τι να σου πω, εγώ πιστεύω ότι η Μπιάνκα δεν ήταν ποτέ τρελή, αλήθεια. Εσύ πάντα αμφιβάλλεις, Πετρίνα, δεν με εκπλήσεις καθόλου. Αμφιβάλλω και πολύ, γιατί μου δίνει δικαιώματα. Και μάλιστα αμφιβάλλω και για την Αντωνέλα. Η Αντωνέλα ποτέ δεν ήταν παράλυτη. Η Αντωνέλα έκανε την παράλυτη. Μα γιατί να το κάνει αυτό, Πετρίνα, γιατί? Δεν ξέρω μου λες. Για ποιο λόγο το έκανε, ειλικρινά. Αλλά σου είπα, αν θυμάσαι, ότι τις προάλλες που μπήκα στο δωμάτιό της, στεκόταν στα πόδια της. Όταν είδε μένα και την Ταμάρα, έπεσε κάτω και έκανε όλο αυτό το τσίρκο. Αλλά τελικά η Αντωνέλα περπατούσε, γιατί ξαφνικά, σε λίγες μόνο μέρες, περπάτησε πάλι. Κατάλαβες? Και εσύ αμφιβάλλεις, το βλέπεις, ε? Πού σου είπε ότι πάει? Ποια, η Μπιάνκα, δεν μου λέει τίποτα εμένα. Κάνε μου μια χάρη, ναι. Πάω στην κλινική. Μόλις έρθει η Μπιάνκα, ενημέρωσέ με. Φυσικά. Θέλω να της μιλήσω. Ναι, ναι, εγώ πάντα σε ενημερώνω για όλα, πάντα στα λέω όλα. Έγινε, όλοι με κατηγορούσαν, είναι άδικο. Τελικά, ο κόσμος είναι πολύ κακός να σε κατηγορήσουν για κάτι που δεν ξέρουν αν το έκανες. Σίγουρα η Ζωσεφίνα τους έπεισε ότι εγώ ήμουν εκείνη και είχαν μαζευτεί όλοι εκεί που κάνανε πρόβα. Ήταν απέσιο, φοβερό. Είσαι σίγουρη ότι δεν έχεις καμία σχέση με τα mail? Κορίτσια, δεν έστειλα κανένα mail, το ορκίζομαι, δεν έστειλα τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τότε. Γιατί να κατηγορήσουν εσένα? Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Γιατί δηλαδή να μην κατηγορήσουν κάποια από εμάς, Λου? Να, είπαν ότι ήμουν η μόνη που ήξερα τον κωδικό της Ζωζεφίνα. Εγώ δεν τον ξέρω, δεν είμαι φίλη με τη Ζωζεφίνα. Από πού να μάθω τον κωδικό, γιατί... Έρχεται τον Γκονζάλο. Γκονζάλο! Μπορείς να έρθεις ένα λεπτό? Ξέρεις, είμαι πολύ νευριασμένη μαζί σου. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν υπερασπίστηκες καθόλου τη Λουσιάνα στους φίλους σου. Κοίτα την καημένη πως είναι εξαιτία σας. Γιατί να την υπερασπιστώ αφού εκείνη έστειλε τα mail? Το μόνο που κάναμε ήταν να πούμε την αλήθεια. Μα επιμένει ότι δεν ήταν εκείνη που έστειλε τα mail. Δεν έστειλα κανένα mail. Επιμένει ότι δεν έστειλε τα mail γιατί έτσι τη βολεύει. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι ήσουν εσύ, Λουσιάνα. Η Ζωζεφίνα άλλαξε το κωδικό την ώρα που την άκουγες. Η μόνη που το ήξερε ήσουν εσύ. Έπεσε στην παγίδα σου. Δηλαδή, τη στήσατε παγίδα, ε? Ναι. Όμως τους απατεώνεσαι για αυτή, μόνο με απατεωνιές τους ξεσκεπάζεις. Έτσι είναι αυτά. Αυτό που τόλμησες να κάνεις, Γκονζάλο, στορκίζομαι πως θα το μετανιώσεις, θα το πληρώσεις, θα το πληρώσεις πολύ ακριβά. Γιατί εγώ... Τι κάνετε εσείς εδώ? Πείτε μου τι κάνετε στο σπίτι μου. Καλώς το μορφωλιό τον Ανδρές. Ανδρές Ολιβιέρη. Είναι η ταυτότητα του αδερφού μου του Ανδρές. Δεν σέβεσαι ούτε τους νεκρούς πια. Του σέβομαι. Άστο. Αλλά νομίζω ότι κάτι ξέχασες. Ήμουν εδώ και άκουσα όταν οι δύο υπέροχοι σεναριογράφοι σου είπαν να κάνεις το νεκρό και μετά να παραστήσεις τον δίδυμο αδελφό του Ανδρές. Άκου, δεν ξέρω που το πας και δεν με νοιάζει να μάθω. Έξω από το σπίτι μου, αλλιώς θα καλέσω την αστυνομία. Είπα, φύγετε. Τώρα μας και εσύ. Μας. Και οι δύο έξω. Φύγετε. Σε βάλω κάτω. Έξω από το σπίτι. Εντάξει, πάμε.